Η κατασκευή του δρόμου, πατρόν Πύργου, πρέπει να γίνει χωρίς καθυστέρηση. Αυτό έχει σημασία για την ανάπτυξη και την εξέλιξη του τόπου μας. Το μήνυμα αυτό στέλνουν στην κυβέρνηση και το Υπουργείο Υποδομών αχαίοι και ηλίοι, ανεξαρτήτως με το αν συμφωνούν ή όχι σχετικά με τις προθέσεις και τα νέα ενδεχόμενα υλοποίησής του, που σκέφτεται ο νέος αρμόδιος Υπουργός. Όπως είναι γνωστό, ο Υπουργός Υποδομών Κώστας Καραμανλής σκέφτεται να ακυρώσει τις 8 δημοπρασίες και να προχωρήσει σε επανεκκίνηση του έργου. Οι κυβερνητικοί βουλευτές επισημαίνουν ότι εξακολουθεί να είναι στις άμεσες προτεραιότητες ο συγκεκριμένος δρόμος. Εκφράζουν την εμπιστοσύνη τους στους χειρισμούς του Κώστα Καραμανλή και τονίζουν ότι εκτός από το σύντομο χρόνο θα πρέπει να βρεθεί και ο πιο κατάλληλος τρόπος. Κοιτάξτε, προκειμένου να γίνει κάτι λάθος, καλύτερα να έχουμε κάποια καθυστέρηση η οποία υπάρχει με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και δεν θα είναι κάτι χαοτικό. Είναι ένα ζήτημα με το οποίο έχει ασχοληθεί ο κύριος Καραμανλής, όχι τώρα, γιατί ξέρετε η προετοιμασία και του υποδομών και της ανάπτυξης και όλων των μεγάλων θεμάτων της Ελλάδας και βεβαίως της περιοχής μας έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το γνώριζε ο κύριος Καραμανλής, υπήρχε προετοιμασία, άρα λοιπόν δεν είναι κάτι που το βρήκαμε τώρα μπροστά μας και τρέχουμε να το αντιμετωπίσουμε. Θεωρούμε λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό και στη σωστή κατεύθυνση το να θεθεί από την αρχή, να περάσουν από κόσκινο όλες οι συμβάσεις και να βγουν νέες δημοπρατήσεις με όλες τις εργολαβίες, ώστε η όποια επαναδημοπράτηση να είναι σε ένα ρεαλιστικό πλάνο. Αντιθέτως, την ανησυχία τους εκφράζουν οι βουλευτές της αντιπολίτευσης, μιλώντας για νέα μεγάλη καθυστέρηση και ζητούν από την κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει γρήγορα τις προθέσεις της. Εδώ βλέπουμε ότι το Υπουργείο Υποδομών, με άλλη λογική, ο κύριος Καραμανλής θέλει να ξαναμπεί στην παλιά διαδικασία. Για μας όλους αυτό, τώρα μιλάμε σαν κάτοικοι της περιοχής, σημαίνει ότι πατρόν Πύργου δεν θα δούμε εργασίες το χρόνο που διανύουμε, ενδεχομένως ούτε τον επόμενο. Άμα θέλουμε να επαναδιατάξουμε το τοπίο των εργολάβων στην Ελλάδα, θα πρέπει να ακυρώσουμε για κάποιες εργολαβίες. Ούτε ο βόρειος άξονας της Κρήτης θα γίνει, ούτε η πατρόν Πύργου θα γίνει με τις διαδικασίες που έχουν οριστεί. Άρα πάμε σε επαναδιάταξη των εργολαβιών στην Ελλάδα. Εγώ αυτό βλέπω. Δηλαδή από πίσω, δηλαδή έχω το δικαίωμα να βλέπω και αυτό. Θα το δείξει ο καιρός όλο αυτό το πράγμα και τα γεγονότα. Αλλά αν πάμε, γιατί δεν μιλάμε μόνο για την πατρόν Πύργου, αν πάμε σε όλα τα έργα που έχουν δημοπρατηθεί, με αυτή τη λογική που δημοπρατήθηκαν, πάμε σε επαναδιαπραγμάτευση, θα έχουμε τα έργα αυτά πάνε για καθυστέρηση σίγουρα 2 ετών. Αυτή είναι η ουσία του ζητήματος. Μένει να το δούμε, βέβαια. Μένει να το δούμε.